Στέγα, καλή σας μέρα από το Αγρίνιο. Καλημέρα στο Μεσολόγγι. Καλημέρα και από εμένα και από το Μεσολόγγι, κυρία Θεοδωροπούλου. Καλημέρα και στους ακροατές σας. Λοιπόν, το μείζον θέμα, το οποίο έχει απασχολήσει και εσάς και εδώ την εκπομπή μας πάρα πολλές φορές, έτσι. Για πείτε μας λίγο, να ενημερωθούν λίγο και οι ακροατές μας. Το Μεσολόγγι. Ναι, ναι. Για το πείτε μας. Το γεφύρι της Άρτας, βέβαια, για το Μεσολόγγι. Πείτε μας δύο-τρία πράγματα για το πρόβλημα, έτσι να ενημερωθούν και κάποιοι ακροατές μας που δεν ξέρουν το ζήτημα που σας απασχολεί. Και αμέσως μετά, τι ακριβώς συζητήσατε με τον Υπουργό. Το πρόβλημά μας είναι ότι στεγάζεται η αστυνομική διεύθυνση. Η καρδιά της αστυνομίας στην Ιζολία, σε ένα κτίριο που έχει ενεργηθεί το 1880. Γίνονται χρόνια κάποιες προσπάθειες, έχουν μπει μπροστά οι συνδικαλιστές για αυτό το, γιατί θέλουμε οι συνάδελφοί μας να δουλεύουν σε κάποιο χώρο που να είναι αξιοπρεπής. Θέλουμε οι πολίτες που επισκέφτονται κατά εκατοντάδες καθημερινά τις υπηρεσίες της αστυνομίας, είτε αυτή είναι η τροχέα, είτε το αστυνομικό τμήμα, είτε το τμήμα ασφαλείας, είτε το επιτελείο, να επισκέπτονται ένα χώρο που να αρμόζει στην αστυνομία. Ναι. Προσπαθούμε χρόνια να γίνει αυτή η μεταστέγαση. Μάλιστα, ο υπουργός που συζητήσατε, φαντάζομαι θα ήταν ενήμερος για το θέμα, έτσι δεν είναι, κύριε Τέχα? Ενήμερος ήταν ο αρχηγός μας. Ο υπουργός δεν είχε κάποια εικόνα. Μιλήσαμε, του θέσαμε το θέμα. Μας είπε ότι αν δεν υπάρχουν προβλήματα, είτε από κάποιους αρχαιολογικούς χώρους είτε περιβαλλοντολογικούς, θα προχωρήσει. Τα χρήματα υπάρχουν, έτσι δεν είναι, κύριε Τέχα? Εκεί λοιπόν υπάρχει ένα θέμα. Όταν έγινε η δημοπρασία του έργου, δεν μπορεί να γίνει η δημοπρασία χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα σε κάποιο κωδικό. Ναι. Άρα υπήρχαν τα χρήματα. Ναι. Ο αρχηγός προχθές μας είπε ότι πρέπει να βρούμε τη χρηματοδότηση. Δεν γίνεται να βρούμε τη χρηματοδότηση. Η χρηματοδότηση, τα χρήματα πρέπει να υπάρχουν στο κωδικό. Ναι. Όταν δημοπρατήθηκε λοιπόν το έργο, τα χρήματα υπήρχαν. Ναι, αυτό δεν ήξερα να και εγώ, γι' αυτό το βάζω. Χωρίς ναι. Χρηματοδότηση, βέβαια. Δημοπρατήθηκε, υπάρχει ανάδοχος, βγήκε η οικοδομική άδεια. Ναι. Άρα πρέπει το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη να καλέσει τον κύριο αυτόν που πήρε το έργο. Ναι. Και να ξεκινήσει το έργο. Χθες ο αρχηγός μας είπε ότι πρέπει να βρούμε τη χρηματοδότηση. Δεν νομίζω. Τα χρήματα υπήρχαν εκεί. Άρα πρέπει να βρεθούν. Εάν υπέγραψε κάποιος και φύγαν τα χρήματα από αυτόν τον κωδικό και πήγαν κάπου αλλού, αυτός ο κύριος πρέπει να λογοδοτήσει. Για ποιο λόγο? Μάλιστα. Εμείς έχουμε ξεκινήσει τώρα κάποιες συναντήσεις. Προσπαθούμε να δούμε τι γίνεται. Γιατί αυτό που λέτε τώρα, κύριε Τέχα, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ενώ ξέραμε όλοι, γι' αυτό και σας έθεσα το συγκεκριμένο ερώτημα, ότι τα χρήματα ήδη έχουν εξασφαλιστεί. Τώρα ανακύπτει ένα ζήτημα με τη χρηματοδότηση. Όλοι, αυτό και μας λέγανε, ότι τα χρήματα υπάρχουν και δεν μπορεί να δημοπρατηθεί ένα έργο χωρίς να υπάρχουν τα χρήματα. Ναι. Άρα υπήρχαν τα χρήματα. Εσείς τι θα κάνετε για να δείτε αν αυτό τώρα ισχύει, αν δεν ισχύει, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα? Θα προσπαθήσουμε να κάνουμε ένα ραντεβού στο Υπουργείο, να δούμε τι γίνεται. Μάλιστα. Γιατί όταν μας λέει ο αρχηγός ότι προσπαθούμε να βρούμε τη χρηματοδότηση, αναφέρεται ότι τα χρήματα δεν υπάρχουν. Μάλιστα. Και όταν δεν υπάρχουν τα χρήματα, εγκυμονεί ο κίνδυνος να μην ξεκινήσει καν το έργο. Ποτέ. Έτσι, και δεν είναι η πρώτη φορά. Ποτέ. Και το άκτιο Αμβρακία, θυμίζω εγώ, πριν αρκετά χρόνια, που ήταν εξασφαλισμένη η χρηματοδότηση, κάποιοι τα πήραν από τον Κουμπαρά, τα πήγαν σε έργα που γινόταν στη Θεσσαλονίκη. Και έτσι λοιπόν από τότε ξεκίνησε ο μεγάλος γολγοθάς του συγκεκριμένου έργου. Ελπίζω και εύχομαι, κύριε Τέχα, στην προκειμένη περίπτωση να μην είναι κάτι τέτοιο. Η Ένωση Αστυνομικών Υπαλλήλων δεν θα κάνει πίσω. Ναι. Θα το φτάσουμε στα άκρα. Γιατί δεν μπορεί να φτάσουμε να έχει εγκριθεί το ποσό, να έχει δημοπρατηθεί το έργο, να έχει βγει η οικοδομική άδεια και να μην. Στο τέλος να ψάχνουμε να βρούμε πού είναι τα λεφτά. Τίποτα δεν με εκπλήσει στην Ελλάδα. Τίποτα δεν με εκπλήσει. Δεν μπορώ να φανταστώ τι να ήταν αυτό που ήταν πιο σημαντικό. Εμείς από το να ανεγερθεί και να ξεκινήσει. Γιατί το συγκεκριμένο. Ο υπουργός μας είπε για την Πάτρα. Θέλουμε να γίνει και στην Πάτρα. Θέλουμε να γίνει παντού. Να γίνουν νέα κτίρια για την αστυνομία. Αλλά εδώ, σας παραλαμβάνω, στεγάζεται η καρδιά της αστυνομίας στην Ιζολία σε ένα κτίριο που έχει ενεργηθεί το 1880. Αυτό το είπε και στον υπουργό και με. Κοίταζε, νομίζω ότι λέει, τι λέει αυτός ο άνθρωπος. Ναι. Η αστυνομία σε ένα κτίριο του 1880.
Έχουμε την πρωτιά, την αρνητική εδώ στην Ετωλοκαρνανία σε πάρα πολλά πράγματα. Να παρακολουθείτε αυτό, γιατί εμένα μου οσμίζει σκάνδαλο, κύριε Τέγα. Δεν θα το αφήσουμε. Δεν θα το αφήσουμε. Να μην το αφήσετε. Λοιπόν, και κάτι άλλο για να ολοκληρώσουμε. Ξέρω ότι η Ένωσή σας ζήτησε επίσης στο Τμήμα Ασφαλείας Μεσολογγίου να γίνει υποδιεύθυνση. Ακριβώς, με ακριβώς. Σκοπό να ιδρυθεί ένα νέο τμήμα ασφαλείας στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Τι είπε ο Υπουργός, ο αρχηγός σας για αυτό το θέμα? Ο Υπουργός μας ζήτησε να μάθει τη δύναμη του αστυνομικού τμήματος ΑΦΠΑΚΤΟ, ώστε να γίνει εκ των έσω, αν μπορέσει να γίνει κάτι. Εμείς θεωρούμε ότι, γιατί εν μία νυχτή είχαν κοπεί επί Υπουργείας κ. Δένδια 50 οργανικές θέσεις από την Διεύθυνση Εντολίας. Εμείς ζητάμε να ξαναέρθουν αυτές οι θέσεις, να γίνει υποδιεύθυνση ασφαλείας στο Μεσολόγγι, ώστε να φτιαχτεί ένα τμήμα ακόμη ασφαλείας. Το δεύτερο, γιατί αυτή τη στιγμή όλη η Εντολία έχει ένα τμήμα ασφαλείας. Ένα. Ναι. Με τεράστια προβλήματα με τα ναρκωτικά, με κλοπές, με αλλοδαπούς. Είμαστε πέρασμα για τα ναρκωτικά. Όλα τα ναρκωτικά σχεδόν περνάνε από την Ετωλοκαρνανία. Ναι, και ειδικότερα θα λέγαμε τώρα την καλοκαιρινή περίοδο υπάρχει έτσι αυξημένη μικροεγκληματικότητα στην ΑΦΠΑΚΤΟ. Και μεγάλη εγκληματικότητα. Ναι. Και προσπαθούμε να φτιαχτεί αυτό το τμήμα ασφαλείας και στην ΑΦΠΑΚΤΟ, η οποία είναι η δεύτερη πόλη της Εντολίας. Μάλιστα. Κύριε Τέγκο, εγώ σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Την ερχόμενη εβδομάδα θα τα ξαναπούμε, γιατί θέλω να ξέρουμε τι ακριβώς γίνεται. Λοιπόν, την καλημέρα καλά, μου στο πολύ όμορφο Μεσολόγγι. Γεια σας. Αέρας FM 99,5.